Πάμε να μπούμε να δούμε το πρώτο μας θέμα που είναι λοιπόν, ο Θανάσης Βυσκαδουράκης που του πήραμε συνέντευξη. Το Θανάση Βυσκαδουράκη, εντάξει, μιλάμε για ένα τεράστιο ταλέντο, τον οποίο θα έχουμε τη χαρά να τον απολαύσουμε φέτος στο θέατρο Πειραιός 131 στον Μπακαλόγατο. Mm-hmm. Τον συνάντησε στο μεταξύ όμως ο Κώστας ο Αρκάς και μιλήσανε για την παιδική ηλικία του Θανάση, που πάνω κάτω ίσως ξέραμε μερικές πληροφορίες, αλλά νομίζω ότι δεν είχαμε καταλάβει σε τι έκταση. Σε πόσο μεγάλη έκταση ήταν δύσκολα αυτά τα παιδικά χρόνια για το Θανάση. Ένα παιδί που έφυγε η μητέρα του από τη ζωή και μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο. Ένα παιδί που κατηγορούσε για πολλά χρόνια τον πατέρα του, αλλά που πια έχει τη συγχώρεση μέσα του για εκείνον και λέει ήταν κοφός, βοήθησε και ένωσε όλους τους κοφούς της Ελλάδας και ουσιαστικά έφτιαξε ένα σύλλογο για εκείνους και είχε και 5 παιδιά. Τι να πρωτοκάνει, δηλαδή κάπως του δίνει μια άφεση αμαρτιών, ενώ ο ίδιος είχε κουβαλούσε πολύ μεγάλη πικρία για την μοίρα του, η οποία μοίρα του, όπως λέει, του στέρισε πράγματα από την παιδική του ηλικία, δεν διασκέδαζε, δεν ζητούσε δώρα, δεν υπήρχε κανείς εκεί να του τα δώσει. Και όπως λέει, κάθε φορά που κάποιος πέταγε κάτι, για μένα ήταν ένας θησαυρός. Συγγνώμη όμως για να το καταλάβω, αν και θα δω το βίντεο, είπες ότι κρατούσε κάποια πράγματα για τον μπαμπά του. Τι, του έλειπε από το σπίτι, δηλαδή. Τι κατάλαβες. Μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο, στην πραγματικότητα. Ως πέμπτο παιδί, πήγε σε ορφανοτροφείο. Θα το πει. Θα το βάλω στο πει, μην το πω εγώ. Ναι, πάμε να το. Έγινε κάτι πριν φύγει από τη ζωή ο μπαμπάς του. Μάλιστα, πάμε να το δούμε. Για να δω τι ζαριά θα φέρω. Έλα ρε, πεντεκιά σου. Να ξέρεις, το τάβλι είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι, ε. Αλήθεια. Το τάβλι και να πηγαίνω εκεί να βλέπω τον Ολυμπιακό. Α, ωραία. Δηλαδή με τους φίλους μου έτσι διασκεδάζω. Εντάξει, νομίζω είναι δώρο Θεού. Νομίζω μετά τη γέννησή του και με τη σύντροφό μου, νομίζω έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος. Πιο υπομονετικός, πιο επιοικής. Τον κοιτάω που μεγαλώνει, με λέει μπαμπά και λιώνω, λέει τη μαμά μαμά. Και συνειδητοποιώ ότι τελικά οι πιο ιερές λέξεις της ζωής είναι να λες τη λέξη μπαμπά, μαμά, λέξεις που εγώ απόλεσα, δεν τις είπα ποτέ. Και καταλαβαίνω ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό, ότι όλα ξεκινάνε από την οικογένεια. Εσύ τι θύμησες έχεις από τα παιδικά σου χρόνια? Ήτανε δύσκολες. Δεν ήταν εύκολες. Ήτανε χρόνια, εγώ βρίσκομαι το 1973 ή 1974, δεν θυμάμαι καλά, στη Θήβα, στο ορφανοτροφείο. Μωρό παιδί που έχει πεθάνει η μαμά μου το 1973 και μεγαλώνω μέχρι την τρίτη ηλικίου, μέχρι που φεύγω, που κάνω τη δραπέτευση, γιατί όταν μου ανακοινώνω ότι είμαι γέννημα θέρμα Αθηναίος, και ότι πρέπει να κατεβώ στη στρατολογία του Ρούφ να περάσω περιοδεύω. Και εκεί δεν επιστρέφω ποτέ πίσω στη Θήβα. Πριν φύγει ο πατέρας σου ζήτησε συγγνώμη. Ναι. Και χάρηκα πάρα πολύ. Δεν το περίμενα η αλήθεια είναι. Ήταν ένας ωραίος τύπος, ψηλός, μεγαλονομάτης, ξανθός. Και συνειδητοποίησα στην κηδεία όταν μου πει η σύζυγος μπορεί να πέτυχε σαν μπαμπάς, αλλά να ξέρεις εξαιτίας του ένωσε κόσμο, δηλαδή κοφούς, γυναίκες και άνδρες. Έκανε το πρώτο σωματείο κοφών το 1945 και γι' αυτό είμαι περήφανος γι' αυτόν. Και τώρα που έγινε μπαμπάς, καταλαβαίνω ένας μπαμπάς με 5 παιδιά, εγώ το μικρότερο, τι να τα καταφέρει. Και κοφός, 1973. Σαν παιδί εσύ στερήθηκες πράγματα που δεν θέλεις να στερηθεί ο γιος σου? Στερήθηκα καταρχήν τη διασκέδαση. Στερήθηκα το προνόμιο του να ζητάω δώρα. Κοίταγα δεξιά, κοίταγα αριστερά, κοίταγα πίσω, ήμουν μόνος μου. Δεν υπήρχε. Το γράφω και στο βιβλίο της ζωής μου, δεν υπήρχε εγώ να κάνω λάθος. Καταρχήν δεν επιτρέφονταν να ονειρευτώ. Υλικά αγαθά δεν είχα, δηλαδή ψυγείο, κουζίνα, πλυντήρια δεν είχα. Δηλαδή όσοι πετάγανε, τα άχρηστα πράγματα γινόταν για μένα θησαυρός. Δεν μου επιτράπηκε να σπουδάσω, να μάθω αγγλικά, να πάω στο πανεπιστήμιο, να μάθω κάτι. Τίποτα. Απλώς εμένα η ζωή μου ήταν γρήγορα, εύστροφος. Είχα πάντα αντίληψη ευτυχώς, ώστε να προσπεράσω, δηλαδή να πέρασω σήμερα καλά. Το μόνο που απέφευγα ήταν όταν με κοιτάγανε έτσι λυπητερά, εκεί αγρίευα. Δηλαδή το μάτι μου. Γι' αυτό και τώρα, όταν λέω σε κάποιους φίλους να βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους που είναι αδύνατοι οικονομικά, λέω άστε έξω από την πόρτα και φύγε. Δεν χρειάζεται να μας δούνε να μας ευχαριστήσουν. Εγώ από μικρό παιδί αγαπώ την Εκκλησία. Για να φύγω από τις καλόρες που δεν τις αντέχα, από το πολύ ξύλο που έτρωγα, είχα βρει διέξοδος προς την Εκκλησία. Και ήμουν αγορά του Αρχιεπισκόπου Ιερωνίου, δηλαδή ήμουν πάντα το παπαδάκι του, ακόμα και στην ενθρόνησή του, σαν σεβασμιότατο της Ιερών και Λεβαδίας. Με έπαιρνε στα μοναστήρια και μαγευόμουν από τους ίμους. Τίμησε στο Μακαριότατο τον Ιερώνυμο, σε πάντρεψε, βάφτισε το γιο σου, του έδωσε το όνομά του. Τα παιδιά δίνουν το όνομα των ανθρώπων που αγαπάνε, τον πατέρα του. Εγώ πολλέ φορέ λέω ότι αν δεν ήταν ο σεβασμιότατο Νικόδημο και Ιερώνυμο, δεν ξέρω πού θα είχα καταλήξει. Και όταν ήρθε το παιδί, το ήξερε η Κατερίνα.
ότι το όνομα αυτό θα είναι Ιερώνυμος. Ήταν δύσκολη απόφαση να φύγεις να πας στο Δομήνικο για το Survivor και να αφήσεις τη γυναίκα σου και το μωράκι πίσω? Εννοείται ήταν δύσκολη. Η Κατερίνα με έσπρωξε, μόλις άκουσε τα οικονομικά, μου λέει θα πας, γιατί οι γυναίκες είναι πιο ορθολογίστρες από τους άντρες. Αλλά θέλω να σου πω ότι πέρασα υπέροχα. Μου επαναπροσδιορίσε αυτά που πίστευα. Ότι να αγαπάω το απλό, να αγαπάω το μικρό, να απολαμβάνω τη θάλασσα, τον ουρανό. Είμαι ευτυχής να βρίσκομαι στο θέατρο 131 Πειραιώς, στην πολύ όμορφη παράσταση ο Μπακαλόγατος, με εξαιρετικούς συναδέλφους. Ένα σπουδαίο έργο, ένα έργο που είχε αγαπήσει όλη η Ελλάδα. Θα υποδηθώ το Κιτσάρα τον Μπούρμπουρη, Παύλα Νίκος Ρίζος. Ένας ωραίος ρόλος, ένας μάγκικος ρόλος. Και νομίζω υπό τις οδηγίες του σκηνοθέτη να φτάσουμε κι εμείς κοντά στο ταλέντο αυτών των μεγάλων ηθοποιών του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Τελικά αυτό που λένε πολλές φορές οι ψυχολόγοι, όσοι ασχολούνται εν πάση περιπτώσει με τα συναισθήματα και τις ψυχές του ανθρώπου, ότι δηλαδή η παιδική ηλικία είναι πολύ σημαντική για το πώς ένας άνθρωπος θα εξελιχθεί, τι θα κρατήσει μέσα του, τα καλά και τα κακά στοιχεία του χαρακτήρα του, ή αυτό που μπορεί να τον κινητοποιήσει στο να βγει μπροστά και να ξεχωρίσει, ή να τον τραβήξει τελείως πίσω στην αδράνεια και να τα αφήσει όλα. Πιστεύετε ότι μπορεί πράγματι να υπάρχει αυτό? Δηλαδή, πόσο σημαντική είναι η παιδική ηλικία για τον καθέναν από εμάς? Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι απόλυτο. Δηλαδή, ή θα επιλέξεις να ακολουθήσεις αυτό που σε εμπνέει η παιδική σου ηλικία, ή θα πας τελείως απέναντι. Αυτό είπα και εγώ. Λέω, ναι. Πιστεύεις όμως ότι μας επηρεάζει με έναν τρόπο? Δηλαδή, κάπως έχει σχέση με αυτό που γινόμαστε ο καθένας μας. Εξελισσόμαστε σαν χαρακτήρας κυρίως. Α πούμε τώρα, δεν πέρασε καλά σου λέει τώρα φανατροφία από τις Καλόγριες, αλλά η σχέση του με. Αλλά θα έλεγες ότι το λογικό είναι να απομακρυνθεί από την Εκκλησία. Mm. Εκείνος ο πνευματικός του, το παπαδάκι του μακαριότα του και ενωνός του παιδιού του. Νομίζω άλλο πράγμα οι Καλόγριες, άλλο πράγμα η Εκκλησία. Η θρησκεία, η λειτουργία. Ναι, αλλά σου λέει για κάποιες γυναίκες οι οποίες ήταν σκληρές μαζί του και ήταν και βίες. Το λέει να κάνει θρησκεία. Το ερέθισμα του ως προς τη θρησκεία ήταν κακό. Η λειτουργία της θρησκείας τότε σε αυτήν την ηλικία δεν μπορούσε να διαχωρίσει τη θρησκεία από τους λειτουργούς της. Η λειτουργία της θρησκείας τον βαράγανε. Οπότε το λογικό είναι να απομακρυνθεί από την Εκκλησία. Αυτός δεν απομακρύνθηκε. Πήγε πιο μέσα. Μα έκανε τις επιλογές του. Δηλαδή, ανάλογα με το πώς μεγαλώνεις και τι παιδικά χρόνια έχεις, ανάλογα οριμάζεις και συνειδητοποιείς πράγματα. Εδώ ο Θανάσης ουσιαστικά σου λέει ότι δεν ήταν ποτέ παιδί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν ήταν ποτέ παιδί. Δεν είχε ποτέ το περιθώριο να ονειρευτεί. Δεν είχε ποτέ το περιθώριο να κάνει λάθη. Κοιτούσα μπροστά μου, πίσω μου, δίπλα μου δεν υπήρχε κανένα. Μεγάλωσε ξαφνικά και απότομα και αυτός πήρε τις αποφάσεις για τη ζωή του. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπήρχε ένα άλλο πλαίσιο μέσα από το οποίο να μπορούσε να αναπτυχθεί διαφορετικά και να μην το σημαδεύσει, γιατί αυτό ήταν και πολύ σκληρό το οποίο βίωσε. Δεν ήταν μια κανονικότητα. Ελένη, οι ειδικοί λένε ότι η προσωπικότητα διαμορφώνεται μέχρι τα 7. 07, αυτό, μπράβο, Ελένη. Μέχρι τα 7. 07. Οπότε, τι να λέμε, όταν μέχρι τα 7 σου έχεις βιώσει την απώλεια της μητέρας σου, τη σημαντικότερη απώλεια, και ο πατέρας σου να έχει 5 παιδιά και εσένα να μην μπορεί να σε μεγαλώσει και να σε μεγαλώνει, να σε δίνει. Την εγκατάλειψη, βασικά, έτσι. Και καταλαβαίνουμε ότι το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η προσωπικότητά του μέσα από αυτό είναι σίγουρο ότι αυτά τα γεγονότα. Και είδε τι είπε για το Survivor. Η γυναίκα του το είπε. Κοίτα, τα λεφτά είναι καλά, εποχές δύσκολες, τα θέατρα κλειστά, δεν μπορεί να μην τα είπε όλα αυτά, αλλά στην πανδημία μέσα ήταν. Με έναν τρόπο το καταλαβαίνω. Έτσι ήταν. Έγινε, έχει παιδί. Αλλά είπε και όλο ότι πέρασε. Ελένη, παιδιά, είπε ότι πέρασε και υπέροχα τώρα. Δεν πέρασε και υπέροχα τώρα. Εντάξει. Ότι κατάλαβε κάποια πράγματα και έβαλε κάποια σε μια σειρά τι είναι σημαντικό στη ζωή, ναι. Αλλά είχε μπει χαρούμενο και είχε σκοτάδι. Καλά, είναι δύσκολο παιχνίδι. Δεν ότι πέρασε υπέροχα.